Από τη συνέχεια της F, μια συνάρτηση F σε ένα σημείο α, πραγματικό αριθμό α, και αν υποθέσουμε ότι η τιμή της F στο α είναι, έχει ένα αυστηρό άνω φράγμα U, είναι μικρότερη από U, τότε μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι σε κάποιο διάστημα γύρω από το α ισχύει ανισότητα F του Χ επίσης αυστηρά μικρότερο του U. Για να δούμε λίγο πώς πάει η απόδειξη. Ας πούμε ότι εδώ είναι ο άξονας των Χ, εδώ είναι το α. Και εμείς ξέρουμε ότι η F είναι συνεχής στο α. Αν η τιμή του της F στο α είναι εδώ, αυτό το γράφημα της συνάρτησης, ας κάνουμε και τον άξονα των ψ εδώ πέρα, τον άξονα των ψ, τότε τι σημαίνει η συνέχεια της F στο α. Σημαίνει ότι όποιο διαστηματάκι και να πάρουμε τριγύρω από το F του α, αυτό το σημείο εδώ είναι το F του α, όποιο διαστηματάκι και να πάρουμε τριγύρω από το F του α, μπορούμε να βρούμε ένα ενδεχομένως πολύ μικρό, αλλά θετικού μήκους διάστημα γύρω από το α, αυτό είναι το δέλτα που λέμε συνήθως, ούτως ώστε οι τιμές της F, που παίρνει εδώ μέσα, αν δούμε πού πέφτουνε στον άξονα του ψ, πέφτουνε όλες εδώ μέσα. Για παράδειγμα, το γράφημα της F εδώ πέρα θα μπορούσε να μοιάζει κάπως έτσι. Αν τραβήξουμε ευθείες γραμμές από εδώ προς τα πάνω έτσι, να δούμε που κόβουν αυτή τη συνάρτηση. Και από εδώ. Αυτό εδώ το κάναμε καλά. Θα το ξανακάνουμε. Τότε αυτές εδώ οι τιμές που παίρνει η F πάνω από το διάστημα αυτό εδώ είναι αυτές που αντιστοιχούν σε αυτό εδώ το κομμάτι του γραφήματος. Αν δούμε πού πέφτουν αυτές, αν τραβήξουμε οριζόντιες γραμμές νοητά από εδώ και δούμε που πέφτουν, θα δούμε ότι πέφτουν κάπου εδώ. Όλες μέσα στο διαστηματάκι F του α. Συνέχεια λοιπόν τη συνάρτηση σημαίνει ότι όποιο διάστημα ή τριγύρω από το F του α και να προδιαγράψουμε στον άξονα τον ψ, μπορούμε να βρούμε ένα αντίστοιχο διάστημα, όχι ίδιου μήκους, ενδεχομένως πολύ μικρότερο, γύρω από το α, που οι τιμές της F στο α να πέφτουν εκεί μέσα. Ωραία. Τώρα να δούμε την υπόθεσή μας. F του α μικρότερο του U. Αφού F του α μικρότερο του U, η εικόνα εδώ ποια είναι. Είναι ότι, για να την κάνουμε εξ αρχής, έχουμε εδώ τους άξονες μας, εδώ είναι το α και εδώ είναι το F του α και κάπου εδώ είναι το U. Η υπόθεσή μας είναι ότι το F του α μικρότερο του U, αλλά υπάρχει ένα θετικό μήκος ανάμεσά τους. Τι κάνουμε, πάμε και ζωγραφίσουμε ένα διαστηματάκι τριγύρω από το F του α που να αφήνει το U απ' έξω και τότε από τη συνέχεια της F ξέρουμε ότι υπάρχει ένα διάστημα γύρω από το α, α από την δέλτα, α στην δέλτα, που όλες οι τιμές της F εδώ μέσα θα πάνε και θα πέσουν μέσα σε αυτό το διάστημα. Άρα όλες τους θα είναι μικρότερες του U, όπως έπρεπε να αποδείξουμε. Αυτή είναι η απόδειξη. Μπορούμε να την κάνουμε και χωρίς το σχήμα, αλλά καλύτερο είναι να έχουμε και αυτή την εικόνα στο μυαλό μας. Προσέξτε ότι το ίδιο πράγμα δεν ισχύει αν υποθέσουμε απλά ότι το F του α είναι μικρότερο ή ίσο του U και αναρωτηθούμε αν μπορούμε να πετύχουμε όπως και εδώ πέρα όλα τα F του Χ να είναι μικρότερα ή ίσα του U. Αυτό δεν ισχύει. Και είναι σχετικά εύκολο να το δει κανείς αυτό. Πάρτε για παράδειγμα τη συνάρτηση F του Χ ίσον με Χ και πάρτε και το α να είναι φερειπίν το 1 και πάρτε και U να είναι πάλι το 1. Οπότε το F του α είναι α που είναι 1 και είναι μικρότερο ίσο του U, είναι και ίσο με το U μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορώ να περιοριστώ σε κάποιο διάστημα γύρω από το 1 που τα F του Χ εκεί μέσα να είναι μικρότερα ή ίσα του 1, γιατί αν εδώ είναι το 1, το γράφημα, εδώ είναι το 0, το γράφημα της F του Χ ίσον Χ πάνω από το 1 είναι φυσικά αυτή εδώ η ευθεία. Και εδώ είναι το 1. Τιμή 1. Σε όσο μικρό διαστηματάκι και να περιοριστώ τριγύρω από το 1, κάποιες τιμές θα είναι μικρότερες, αλλά θα έχω σίγουρα και κάποιες μεγαλύτερες. Γιατί η συνάρτησή μου είναι αυστηρά αύξουσα, άρα και λίγο να μετακινηθώ δεξιά του 1,
η τιμή μου θα ξεπεράσει την τιμή του N. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πάρουμε το αντίστοιχο θεώρημα με μικρότερα ίσα. Αυτό εδώ δεν ισχύει. Ωραία. Να δούμε τώρα ένα πόρισμα του θεωρήματος. Κάτι που βγαίνει πολύ εύκολο από το θεώρημα. Ότι αν έχω μια συνεχή συνάρτηση στο α, τότε σε κάποιο διάστημα γύρω από το α η F είναι φραγμένη. Είναι ακριβώς αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Για την ακρίβεια, αυτό εδώ πέρα αφορά ότι είναι ανοφραγμένη, αλλά μπορεί κανείς αρκετά εύκολα να δει το εξής, ότι αν η F είναι συνεχής στο α, τότε και η μείον F είναι συνεχής στο α, και αφού η F του α είναι μικρότερη του U, το άμα μας δώσει το άλλο φράγμα, σίγουρα μπορούμε να βρούμε και ένα άλλο αριθμό V κάτω από το F του α. Οπότε, παίρνοντας τα πλήν εδώ πέρα, θα πούμε ότι η πλήν F του α είναι μικρότερο του πλήν V και μεγαλύτερο του πλήν U. Αν εφαρμόσουμε το θεώρημά μας τώρα στη συνάντηση πλήν F, που ικανοποιεί αυτό, προκύπτει ότι μπορούμε να βρούμε ένα διαστηματάκι γύρω από το α, που να ισχύει πλήν F του χ μικρότερο του πλήν V, που είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι F του χ είναι μεγαλύτερο του V. Έχουμε λοιπόν ένα διαστηματάκι όπου ισχύει αυτό, ένα άλλο διαστηματάκι όπου ισχύει τούτο εδώ. Άρα αν περιοριστούμε στην τομή των δύο διαστημάτων, στο μικρότερο από τα δύο ας το πούμε, τότε θα ισχύουν και οι δύο μαζί, δηλαδή το F του χ θα είναι ανάμεσα στο U και στο V. Δηλαδή η συνάντηση μου είναι και άνω και κάτω φράγμα, είναι φραγμένη συνάντηση. Όταν έχουμε μια συνάντηση που είναι συνεχή σε ένα σημείο, τότε αν περιοριστούμε σε ένα αρκετά μικρό διάστημα γύρω από το σημείο αυτό, θα είναι φραγμένη η συνάντησή μας πάνω σε αυτό το διάστημα. Όχι παντού, στο διάστημα εκείνο πάνω.